Για ακόμα μια χρονιά σιδεροκαστρινοί από την ευρύτερη περιοχή βρέθηκαν και φέτος στο Βυζαντινό Κάστρο για να γιορτάσουν την Καθαρά Δευτέρα. Ο εορτασμός στο Ισάρι διοργανώνεται από τις χριστιανικές μαθητικές ομάδες της Ιεράς Μητρόπολης Σιδηροκάστρου, που τήρησαν το πατροπαράδοτο έθιμο με ζεστή φασολάδα, χαλβά, λαγάνα και άλλα σαροκοστιανά εδέσματα. Χρόνια πολλά και σε εσάς, χρόνια πολλά και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Καλή Σαρακοστή να έχουμε όλοι. Με πολύ χαρά κάθε χρόνο επαναλαμβάνουμε το έθιμο και την προσφορά της Μητροπόλεως σε όλο τον κόσμο και του Σιδηροκάστρου και της περιοχής. Και βλέπετε και θα δουν και οι τηλεθεατές την ανταπόκριση των ανθρώπων να έρθουν και να είμεθα όλοι μαζί μέσα σε ένα πνεύμα αγάπης, καταλλαγής, ομορφιάς σε ένα πολύ όμορφο και ιστορικό τόπο για το Σιδηροκάστρο, που γίνεται το έμβλημα του Σιδηροκάστρου. Χαίρομαι γιατί μπορούμε να ανταποκρινόμεθα σε κάποιες όχι μόνο υλικές αλλά και τις πνευματικές ανάγκες των ανθρώπων. Οι άνθρωποι να είναι ομονοούντες και να δοξάζουμε τον Θεό που είμεθα τουλάχιστον υγιείς και καλά, για να επιτελούμε όλοι μας τα έργα, τα ωφέλιμα για τους ανθρώπους. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, καλή Σαρακοστή, συγχαρητήρια στο Σεβασμιότατο για όλη τη διοργάνωση και για όλους τους παράγοντες φυσικά, αλλά συγχρόνως και για τον Δήμαρχο ιδιαίτερα, γιατί μας βοήθησε και αυτός ανάλογα, γιατί εγώ το παίζω σαν σιδηροκαστρινός, έτσι, ο Δήμαρχος είναι Δήμαρχος Συντικής. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο, ευχαριστώ και εσάς παιδιά που είστε παρόν. Καλή σας ημέρα, καλή Σαρακοστή. Περνάμε πάρα πολύ καλά και πέρυσι ήμασταν εδώ και γι' αυτό ήρθαμε πάλι εδώ, γιατί είναι φανταστικό τοπίο, ωραία φασολάδα, τα ραμάς, τα πάντα, όλα ήταν πάρα πολύ ωραία. Έχει ακόμη. Τρία καζάνια τελειώσανε, λίγο μας έμεινε. Πολύ ωραία έγινε, παρόλο που είναι αλάδωτη, δεν το καταλάβανε. Τρία καζάνια κάναμε, οπότε είμαστε εντάξει. Καλή Σαρακοστή να έχουμε. Ευχαριστώ επίσης. Δημήτρη, να κεράσουμε. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Εδώ θα είμαστε κάθε χρόνο, όπως η μαγείρισά μας εδώ. Μια προσευχή να είναι γερή πάντα, να μαγειρεύει την καλή φασολάδα. Στόχος της εκδήλωσης στο συγκεκριμένο σημείο είναι να ενημερωθούν οι κάτοικοι και όχι μόνο για την ιστορία του Σιδηροκάστρου. Υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Και καλή Σαρακοστή, όπως είπατε και πιο μπροστά. Αυτά τα λίγα ήθελα να πω. Ήρθατε εδώ στο Ισάρι, έτσι. Ναι, στο Ισάρι και τα κούλωμα. Γιατί το έχουμε καθιερώσει κάθε χρόνο, ας πούμε. Και είναι καλό να βλέπει και ο κόσμος λίγο την περιοχή μας. Το Ισάρι που είναι το ορόσημο του Σιδηροκάστρου. Αυτά τα ολίγα. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Και εύχομαι υπομονή και υγεία σε όλο τον κόσμο. Εδώ στο Ισάρι φέτος τα κούλωμα, έτσι. Είναι πολύ ωραία, είναι δικό μας μέρος, το προτιμάμε. Γιατί έχει να μας δείξει τη φύση και ερχόμαστε κάθε χρόνο. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή επίσης, να είστε καλά. Βεβαίως, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος. Δόξα τω Θεώ, κάτισε ο καιρός, γιατί είχαμε έτσι μια αμφιβολία αυτό το θέμα. Πάρα πολύ καλά. Να συγχαρώ βέβαια τον Μητροπολίτη, τη Μητρόπολη, καθώς επίσης και τον Πάτερ Παύλο, για αυτή την προσπάθεια που κάνει κάθε χρόνο, να ανεβάσει τον κόσμο εδώ ψηλά στο Ισάρι, γιατί πιστεύω ότι μια φορά το χρόνο ανεβαίνουμε εδώ πέρα πάνω στο Καστερνί. Καλησμέρα, καλησπέρα, καλή Σαρακοστή. Σας καλωσορίζουμε στη Σιδηρόκαστρο, στα κούλουμα στο Ισάρι. Εδώ, με τη βοήθεια των χριστιανικών ομάδων και του Πάτερ Παύλου. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση. Ο κόσμος έρχεται σε ένα πολύ όμορφο μέρος του Σιδηροκάστρου, το κάστρο μας. Το γνωρίζει και ξεκινάει η Σαρακοστή πάρα πολύ όμορφα.